Ε, συζητάμε εδώ στο Focus Live μαζί με τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο που είναι πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ της Κύπρου. Για τους παλιότερους να θυμίσω είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσιαρίδης ο οποίος είναι και επίτιμο πρόεδρος για το θέμα της, των συνομιλιών που γίνονται στην Κύπρο και για το πού υπάρχουν συμφωνίες και πού αποκλήσεις και ποιοι φόβοι υπάρχουν για μια νέα πιθανή λύση που όπως όλα δείχνουν θα είναι πολύ χειρότερη του σχεδίου Ανάν. Ας πάμε τώρα λίγο, μια και συζητήσαμε τα, τα, της διακυβέρνησης σε ένα βαθμό, να πάμε λίγο στο θέμα που λέγεται περιουσιακό. Άκουσα τον κύριο Ακιντζή να μιλάει για τα δικαιώματα του χρήστη, παράλληλα με τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη, και να επικαλείται και την περίπτωση αυτή που μια υπόθεση Δημόπουλος που λέει. Θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται και να λέω ότι έχει και συμφωνία σε αυτό το θέμα. Πού βρίσκεται αυτή η συμφωνία και τι κινδύνουσε περικλεί μια τέτοια συμφωνία. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε κύριε Παπαδούπουλο ότι το περιουσιακό ήταν ένα από τα ισχυρά διαπραγματευτικά όπλα της δικής μας πλευράς. Το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το ανταλλάξουμε στο βαθμό που θα υπάρχει κάποια υποχώρηση με κάτι εξίσου σημαντικό και ουσιαστικό από την άλλη πλευρά. Κάτι το οποίο δυστυχώς μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει. Αυτό που έχουν συμφωνήσει είναι ότι δικαίωμα στην περιουσία δεν θα έχουν μόνο οι νόμιμοι διοκτήτε, αλλά θα έχουν και οι χρήστε, οι οποίοι χρήστε είναι είτε οι παράνομοι έπικοι, σφεντεριστέ των περιουσιών στα κατεχόμενα, είτε οι πικόοι τρίτων χωρών που κατά τρόπο παράνομο απέκτησαν από τι αρχέ του ψευδοκράτου περιουσιακά στοιχεία στην κατεχόμενη χώρα. Αυτοί που αγόρασαν τα κατεχόμενα, Άγγλοι, Γάλλοι, Αγκριβώς. Πορτογάλοι που λέγαμε Αρκεί να βρίσκεται στην κατοχή του αυτή η περιουσία για χρονικό διάστημα πέραν των πέντε χρόνων. Από εκεί και πέρα θα δοθεί μια δυνατότητα στον ιδιοκτήτη και στον χρήστη σε μια περίοδο τριών μηνών, εάν μπορούν μεταξύ του να βρούμε μια διευθέτηση. Εάν δεν υπάρχει διευθέτηση, τότε θα αναλάβει να αποφασίσει μια τριμελής επιτροπή που αποτελείται από ένα Ελληνοκύπριο, ένα Τουρκοκύπριο και ένα ξένο και θα μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία δύο προς ένα, αν όχι ομόφωνα, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστη. Αυτή η διαδικασία εγκυμονεί δύο μεγάλου κινδύνου. Ο πρώτο κίνδυνο είναι ότι νομιμοποιεί άμεσα του έπικου, που είναι οι χρήστε, γιατί ο τουρκοκύπριο χρήστη τη ελληνοκυπριακή περιουσία είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτη. Άρα εκείνο του νομιμοποιούμε το δικαίωμα ω ιδιοκτήτη, δεν χρειάζεται mm -hmm. να το νομιμοποιήσουμε ω χρήστη. Και το δεύτερο είναι γιατί αυτή η επιτροπή φαίνεται ότι στα βασικά κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση τη θα είναι η αξία του ακινήτου και ο συναισθηματικό παράγοντα. Όπω τον επικαλούν. Αυτό είναι τελείω. Δεν έχει καμία αντικειμενικότητα. Ακριβώς. Είναι τελείω υποκειμενικό. Είναι γι' αυτό που προσπαθούν Τι να καλλιεργήσουν. Για ποιου λόγου επικαλείται ναι. ο καθένα. Είναι γι' αυτό το οποίο προσπαθούν να καλλιεργήσουν δυστυχώ και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, λέγοντα ότι καλά, εσύ που έζησε ένα σπίτι στα κατεχόμενα 17 χρόνια, για παράδειγμα, έχει δικαιώματα αυτό που έζησε 41 χρόνια ή γεννήθηκε εκεί, δεν έχει δικαιώματα. Ναι, ο έπικο όχι 41 χρόνια. 441 χρόνια να περάσουν, δεν έχει κανένα δικαίωμα γιατί ακριβώς είναι παράνομος, είναι προϊόν πολέμου και η Τουρκία όφιλε όπως τους έφυρε να τους μετακινήσει για τους φύγει. Δεν νομιμοποιείται να έχει ο έπικος κανένα δικαίωμα και κανένα προνόμιο στην Κυπριακή επικράτεια. Υπάρχουν τώρα μια διευκρίνηση. Υπάρχουν έγκυρε πληροφορίε πώ είναι οι Έπικοι και πώ οι Τουρκοκύπριοι στα να Θα σα το πω στη συνέχεια για να μην χάσουμε τον ναι, 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 ρυθμό. Το δεύτερο είναι η αξία του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου όμω έχει δύο πτυχέ. Είναι η αρχική αξία ενό ακινήτου και η τελική αξία την οποία ενδεχομένω σήμερα έχει αποκτήσει μετά από την ανάπτυξη που έτυχε. Ένα εκόπεδο μπορεί να αξίζει 100.000 ευρώ. Με την πολυκατοικία που χτίστηκε μέσα από τον Έπικο ή από τον οποιοδήποτε άλλο, να είναι ένα εκατομμύριο. Άρα η πρόσθετη αξία είναι 900.000. Με αυτή λοιπόν τη λογική, επειδή σχεδόν το σύνολο των προνομιούχων περιουσιών στα κατεχόμενα τα τελευταία 15 χρόνια στο πλαίσιο ενό οργασμού ανάπτυξη έχουν απτυχθεί. Άρα η πρόσθετη αξία είναι μεγαλύτερη από την αρχική αξία, άρα ο χρήστη, ο παράνομο φετεριστή τη εξουσία, ο Έπικο, θα έχει τον πρώτο λόγο. Αντίστοιχα, στι ελεύθερε περιοχέ τη Κύπρου, οι τουρκοκυπριακέ περιουσίε δεν έτυχαν καμία αξιοποίηση παρά μόνο συντήρηση. Άρα δεν έχουν πρόσθετη αξία. Άρα ο τουρκοκύπριος ιδιοκτήτη θα έχει τον πρώτο λόγο. Και τι συμβαίνει, Στα κατεχόμενα τον πρώτο λόγο θα τον έχουν έπικοι. Στι ελεύθερε περιοχέ, τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Άρα, από θα είναι χαμένη η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ακριβώ. Και στα κατεχόμενα και στα ελεύθερα. Και στη συνέχεια, μέρη της εάν αυτά τα δύο τα θρήσεις, θα δούμε ξαφνικά το 14% ενδεχομένω τη περιουσία που κατήχαν οι Τουρκοκύπροι το 1974 να γίνεται 28% να γίνεται 30%. Άρα, να αποκτούν μια μεγάλη πια εδαφική έκταση υπό την νόμιμη ιδιοκτησία του. Που μπορούν να την αξιοποιήσουν και να τη χρησιμοποιήσουν στο μέλλον όπω αυτοί θέλουν. Την ίδια στιγμή, το τεράστιο κόστο των αποζημιώσεων θα κληθούν να το καλύψουν οι Ελληνοκύπροι. Τώρα, γι' αυτό έχει γίνει πολλή κουβέντα για δωρητέ, το ένα το άλλο. Τι ακριβώ συμβαίνει, Γιατί ε, μιλάμε για ένα κόστο το οποίο αρχικά μπορεί να ήταν 15-20 δις και τώρα μπορεί να έχει φτάσει 30, 50, 60. Οι εκτιμήσει λένε θα ότι τα... μόνο για τι αποζημιώσει θα είναι περίπου 25 με 30 δισεκατομμύρια, πέραν όλα τα υπόλοιπα που το κόστο τη συνολική λύση μπορεί να κοιμαθεί ανάμεσα στα 40 και τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Προσπαθούν να μα πείσουν ο κύριο Σάιτα, ο κύριο Αναστασιάδη, ότι αυτό, αυτά τα λεφτά θα ξεβρεθούν είτε, είτε από δωρητέ, είτε ενδεχομένω από επένδυτε. Είτε από το φυσικό αέριο. Ναι, ο κύριο Ακιντζή το φυσικό αέριο. Ναι. Όμω όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι έολα. Δεν έχουν καμία βάση και είναι επικοινωνιακά τρίξ και κυρίω προσπάθεια παραπληροφόρηση του λαού. Το 2004. Σε πολύ καλύτερες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, εννέα μέρες πριν από το δημοψήφισμα, πραγματοποιήθηκε σύνοδος κοριτών στο Λονδίνο υπό την προεδρία του Κόφιαν Άννα. Εν ώψη του σχεδίου λύσης του Γκουανάν. Ακριβώς. Τότε το κόστος περίπου λύση του Κυπριακού προσδιορίστηκε στα 28 με 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι επέφερε η Σύνοδος των Δωρητών ως υπόσχεση 900 εκατομμύρια. Ψυχία, τα, υπόλοιπα... σε Ακριβώς. τα 25 -30. Τα υπόλοιπα σε ένα ποσοστό 94,5% θα τα κάλυπταν οι Ελληνοκύπριοι και 5,5% οι Τουρκοκύπριοι. Δηλαδή, οι Ελληνοκύπροι θα πλήρωναν τι αποζημιώσει αυτών που έχουν θυγεί και θα έπαιρναν και οι Τουρκοκύπροι ενδεχομένω από αυτά τα Ακριβώ. Δηλαδή, πληρώσαμε το κόστο τη εισβολή. Το ότι χάσαμε τι περιουσίε μα. Το ότι χάσαμε την αξιοποίηση όλων αυτών των περιουσιών. Και στο τέλο τη ημέρα, θα αποζημιώσουμε και την Τουρκία και του Τουρκοκύπριου και του χρήστε και του παράνομου πάλι με δικά μα λεφτά. Σήμερα, σε χειρότερε οικονομικέ συνθήκε, είναι δυνατόν να προσελκύσει περισσότερου δωρητές από ό,τι στο παρελθόν. Όχι. Ποιο επενδυτή θα επενδύσει χρήματα στην Κύπρο όταν βλέπει ότι το κράτο θα είναι δυσλειτουργικό. Θα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και δεν θα έχει ακόμα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της σταθερότητας και της σωστής διακυβέρνησης. Μόνο κάποιοι που θα είναι αεριτζίδες να επενδύσουν ό,τι να είναι, να τα ταρπάξουν την επόμενη μέρα και να εξαφανιστούν. Άρα δεν θα υπάρχουν επενδυτές Άρα δεν Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση το τεράστιο κόστο θα το πληρώσουμε οι Ελληνοκύπροι. Όσον αφορά του επίκου, από την ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι υπάρχουν 230.000 υπήκοοι του ψευδοκράτου. Mm -hmm. Από αυτού οι 30.000 είναι Τουρκοκύπροι, έχουν εγκαταλείψει την κατεχόμενη περιοχή τα τελευταία χρόνια και έχουν εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Αξιοποιώντα το, τη δώσαμε Ευρωπαϊκό Διαβατήριο. Mm -hmm. Και μη αντέχοντα πια την, την κατοχή, κατάσταση. την κατάσταση έφυγα. Από τι υπόλοιπε 200.000, περίπου 85.000 είναι οι Τουρκοκύπριοι και 115.000 είναι οι Έπικοι. Αυτά λέει όμω η πλευρά Ακιντζή. Παράλληλα, παράλληλα, πα, παράλληλα, ο κύριο Ακιντζή είπε στη συνέντευξή του ότι δεν θα φύγει κανεί, ότι όλοι θα πάρουν διαβατήρια. Ναι, αν θα πάμε δη, στη λογική τη. Η πρόνοια που υπήρχε στο σχέδιο Ανάν τελείωσε. Ναι, αν θα θα τώρα, όλοι εδώ. Αν θα πάμε τώρα στη λογική, το ότι εμεί είμαστε 800.000, άρα πρέπει να υπάρχουν και 200.000 υπήκοοι υποτίθεται στο τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα, όλοι αυτοί νομιμοποιούνται. Άρα θα νομιμοποιήσουμε. Πληλειοψηφία επίκων στο τουρκοκυπριακό τμήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα, υπάρχουν επιπρόσθετε 70.000 έπικοι που είναι εγκατεστημένοι, 45.000 από του οποίου έχουν ετηθεί να πάρουν την υπηκότητα του ψευδοκράτου και άλλε περίπου 26.000 τουρκικά στρατεύματα. Τώρα, ε, το θέμα το εδαφικό. Γιατί δεν συζητείτε καθόλου και συζητούνται όλα τα άλλα. Εκεί πρέπει η Τουρκία να πει τι διευθετής θα κάνει και ποιες θα είναι οι καινούργιες γραμμές που θα χωρίζουν τις δύο πλευρές ή που θα τους ενώνουν ανάλογα με τη λύση ή το θέμα πώς θα εξελιχθεί. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το απαντήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει γίνει κάποια συζήτηση. Τι, τι πληροφορίε ναι, έχετε Η πληροφορία που το έχουμε είναι ότι, κάνετε, ότι το έγινε καταρχήν μια πρώτη κατάθεση απόψεων ως τροφή προσκέψη για τα θέματα του εδαφικού. Χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση, ποιε είναι οι απόψεις της άλλης πλευράς, πέρα από αυτά που ακούμε δημόσια, ότι κάποια εδάφη που επιστρέφονται με το σχέδιο νάν, δεν πρόκειται να επιστραφούν γιατί άλλαξαν τα δεδομένα, όπως η περιοχή της Μόρφου και κάποια από τα υπόλοιπα. Όμως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ουσιαστικά εξήγηλε μια διαδικασία συνομιλιών, καταθέτοντας δύο βασικές παραμέτρους, που κατά την όψη μα δεν τηρούνται. Η μία παράμετρο είναι ότι θα υπήρχε διασταυρούμενη συζήτηση κεφαλαίων. Διασταυρούμενη συζήτηση σημαίνει ότι από τον κατάλογο των κεφαλαίων που εμεί θα πρέπει να αποδώσουμε ωφέλη στην άλλη πλευρά, θα πρέπει να συνδυάζεται ναι. με ένα κεφάλαιο που η άλλη πλευρά πήρε πρέπει αποδώσει. να αποδώσει. αυτή. Ναι. Μέχρι στιγμή όλε οι διασταυρούμενε συζητήσει έγιναν σε κεφάλαια που η δική μα πλευρά αποδίδει. Σε κανένα από τα κεφάλαια που θα αποδώσει η άλλη πλευρά. Άρα αυτό δεν υλοποιήθηκε. Το δεύτερο πρόεδρο τη Δημοκρατία είπε ότι η διαδικασία θα είναι διαδικασία παρεδώσε. Στο δικό μου το απλοϊκό μυαλό, η διαδικασία παρεδώσε σημαίνει ότι την ώρα που εγώ αποδίδω ένα όφελο και εκχωρώ ένα δικαίωμα μου στην άλλη πλευρά, την ίδια στιγμή για να το κατοχυρώσω και να το καταγράψω ω σύγκληση, πρέπει να πάρω το αντίστοιχο που διεκδικώ από την άλλη πλευρά. Και να τα κλειδώσω. Και να πω στα επόμενα. Και να πω στα επόμενα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατ' επανάληψη δημόσια προκαλέσει και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, με την καλή έννοια προκαλέσει, όπω και του συνεργάτε του, να μα πούν στα όσα μέχρι στιγμή η δική μα πλευρά παράδοσε όσο ωφέλη στην τουρκοκυπριακή. Στη διακυβέρνηση, στην δικαστική εξουσία, στην νομοθετική εξουσία, στην Επιτροπή Δημόσια Υπηρεσία, στα συνιστώντα τμήματα, ακόμα και στο περιουσιακό, όπω είπα προηγουμένω, με το δικαίωμα στου παράνομου χρήστε. Τι πήραμε από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει απάντηση. Τώρα, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι αυτό το θέμα των εγγύσεων. Ο κ. Ακιντζή, ο επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων, είπε ότι δεν θα καταργηθούν οι εγγύσεις στην πρόσφατη συνέντευξή του και ότι οι, Τούρκοι, Τουρκοκύπροι είναι υπέρ των εγγύσεων και μίλησε για μια φόρμουλα και ακούω από διάφορους παράγοντες της Ευρώπης και γενικά από διάφορες έτσι πληροφορίες που μαθαίνω και εισπράττω, ότι συζητείται ένα θέμα έτσι να έχει το ΝΑΤΟ αυτό τον έλεγχο. Απ' την άλλη μεριά ο κ. Ακεντζή επίσης λέει ότι οι συμφωνίες που έχουμε κάνει εμείς δεν θα καταργηθούν και ανάμεσα στις συμφωνίες που έχουν κάνει στα κατεχόμενα, όπως ξέρετε, είναι και συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Πώ ακριβώ θα διευθετηθούν αυτά τα πράγματα, Καταρχήν. Θα... τελικά φύγουν τα στρατεύματα και μα μείνουν οι Τούρκοι ω εγγυητέ yeah. και σε ποιο κομμάτι θα είναι ή το ΝΑΤΟ, τι ρόλο θα παίξει, Γιατί όλα αυτά πρέπει κανεί να τα δει με μια καχυποψία. Γιατί η Κύπρος δεν είναι στο ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε. Ναι, γιατί ό,τι βιώνει σήμερα η Κύπρος είναι αποτέλεσμα νατοικών σχεδιασμών. Νατοική συνωμοσία. Αυτό το αποδείξαμε και με το φάκελο τη Κύπρου. Και με έγγραφα, ανατοϊκά έγγραφα και όχι μόνο. Έχετε πλήρη εικόνα, νομίζω, γιατί είστε και πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κύριος Ακελιού έχει προκαλέσει νευρικό κλονισμό σε διάφορους πολιτικούς στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Γιατί είχαν επενδύσει πολλά στον κύριο Ακελιού, παραγνωρίζοντας τον ρόλο της Τουρκίας, τον είχαν εξειδανικεύσει, τον έχουν αναβαθμίσει, τον έχουν προβάλει όσον κανένα άλλο, επένδυσαν πάρα πολύ στο θέμα των δίθεν διαφορετικών τοποθετήσεων και σήμερα παρουσιάζεται ένας εκπρόσωπος των τουρκογυπρίων που δεν διαφοροποιείται από όλους τους προηγούμενους και ο οποίος ακολουθεί πιστά κατ' εντολή της Άγκυρας την πρόθεση των τουρκικών θέσεων όσον αφορά το Κυπριακό. Το θέμα των εγγύσεων μπορεί να αποδειχθεί μια τεράστια παγίδα αν δεν την προσέξουμε. Δεν τυχόν το γεγονός ότι η Τουρκία κατόρθωσε να επιβάλλει να είναι το τελευταίο κεφάλαιο προς συζήτηση. Εάν λοιπόν η Τουρκία μέσα από την όλη διαδικασία των συνομιλιών κατορθώσει να κατοχυρώσει στην τουρκοκυπριακή πλευρά αρμοδιότητες τέτοιες που να τις δίνουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ή να κυδεμονεύει άμεσα ή έμεσα τη λειτουργία του κυπριακού κράτους και κυρίως να προωθεί τους δικούς της σχεδιασμούς, υπάρχει το ενδεχόμενο κάτω από τη διεθνή πίεση μετά την απόφαση της Ελλάδας ότι δεν συμμετέχει σε ένα σύστημα εγγύσεων και της μεγάλη Βρετανίας, να αποποιηθεί αυτού του δικαιώματο και τότε θεοί και δαίμονε θα πέσουν και από εντό και από εκτό τη Κύπρου πάνω στον κυπριακό λαό να τον καλούν να ψηφίσει ένα απαράδεκτο σχέδιο λύση με πρόσχημο ότι τώρα που κάμψαμε την τουρκική αδελαξία, τώρα που πια δεν θα έχουμε εγγυητικά και πνευματικά δικαιώματα τη Τουρκία, τώρα που πετύχαμε το ακατόρθωτο, να μην χάσουμε τη μεγάλη ευκαιρία. Λε και η Τουρκία για να επέμβει, θα χρειαζόταν μόνο τι εγγύσει και τα επεμβατικά δικαιώματα. Και όχι ενδεχομένω μια δυσλειτουργία του κράτου που θα τη έδινε τη δυνατότητα με μια προβοκάτσια ανά πάσα στιγμή να επέμβει και να επιβάλλει αυτό που η Τουρκία θέλει. Και αυτό που έχετε πει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι όντω υπάρχουν τέτοιε συμφωνίε, οι οποίε δυστυχώ είχαν ενσωματωθεί και στο σχέδιο λύση επί σχεδίου Ανάν ω μέρο τη συμφωνία. Τρει από αυτέ τι συμφωνίε αφορούν αεροναυτική υποστήριξη της Τουρκίας για τη διαφύλαξη της ακτογραμμή που θα καλύπτει το τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα, των χωρικών υδάτων που θα αφορούν το τουρκοκυπριακό συνιστό τμήμα και για τα θέματα της έρευνα και της διάσωσης. Αυτό τι άλλο από εγγυήσει και μάλιστα στρατιωτικής φύσης είναι. Γι' αυτό χρειάζεται τεράστια προσοχή και η ΕΔΕΚ όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει το θέμα των εγγυήσεων δεν πρέπει να το αναβαθμίσουμε σε τέτοιο επίπεδο που να δίνουμε ακόμα ένα πολιτικό πλεονέκτημα στην Τουρκία να στείλει παγίδε για μα. Αλλά κυρίω θα πρέπει να κριθεί συνολικά στο πλαίσιο και των αρμοδιοτήτων που θα εκχωρηθούν στα δύο τμήματα που θα αποτελέσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι προκλήσει τη Τουρκία ε, στην ΑΟΖ, του ελεύθερου τμήματο τη Κύπρου, θα ήθελα να μου κάνετε έτσι μια. να μα ενημερώσετε. Ε, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, το κατεχόμενο, οι Τουρκοκύπροι έχουν συνάψει μια συμφωνία με τους Τούρκους να κάνουν εκεί οι Τούρκοι τις έρευνές τους. Και ενώ εκεί κατά αποκλειστικό δικαίωμα κάνουν οι Τούρκοι τις έρευνές τους, ξαφνικά βρέθηκαν στο νότιο τμήμα να επιχειρούν και εκεί είτε να παρεμποδίσουν τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε να, να θέλουν να κάνουν και αυτοί αντίστοιχες έρευνες με ποιο δικαίωμα ε, έχουν, θεωρούν ότι ελέγχουν όλη την Κύπρο και το ελεύθερο της τμήμα αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μια συμφωνία με τους Τουρκοκύπριους που δείχνει ότι έκανε μια συμφωνία που αφορά το κατεχόμενο ότι με τέλος πάντων παράνομη είναι και εκεί αλλά πώς επεκτείνονται και στον Νότο. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει τις τουρκικές προθέσεις. Ότι ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι να περιορίσει τον δικό της Πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο μόνο στο κατεχόμενο τμήμα, αλλά διαμέσου του κατεχόμενου τμήματο ή μελλοντικά του τουρκοκυπριακού συνιστόντος τμήματο, να ελέγχει ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Αυτό είναι ο βασικό στόχο τη Τουρκία. Το δεύτερο είναι ότι από ό,τι φαίνεται, στη βόρεια θάλασσα τη Κύπρου δεν υπάρχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Αυτά περισσότερο είναι στη νότια. Άρα με την προκλητική τη ενέργεια ήθελε ουσιαστικά να θέσει. Τον εαυτό τη ω μέτοχο στην διαχείριση του φυσικού αερίου και κυρίω να ασκήσει τον εκβιασμό ότι εγώ αποσύρω αυτέ τι διεκδικήσει, εάν ο αγωγό φυσικού αερίου θα μετακινηθεί προ την Ευρώπη διαμέσου τη Τουρκία. Για να μπορεί και οικονομικά να ελέγχει την κατάσταση, αλλά κυρίω να ελέγχει τη ροή φυσικού αερίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζητούμενο δεν είναι αυτά που έκανε η Τουρκία. Η Τουρκία τα έκανε στο πλαίσιο ενό σχεδιασμού. Το ζητούμενο είναι ποιε ήταν οι δικέ μα αντιδράσει. Δηλαδή, πώ αντέδρασε αυτή την ενέργεια η ελληνική πλευρά, Πέραν από την διακοπή του συνομιλίου για κάποιο χρονικό διάστημα, Πέραν από το γεγονό ότι έγινε μια διαμαρτυρία στα Ηνωμένα Έθνη, τίποτε περισσότερο δεν έγινε. Και λυπούμε να παρατηρήσω ότι στην τελευταία Γενική Συνέλευση τον περασμένο Σεπτέμβρη του Οργανισμένων Εθνών, ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, εκπροσωπώντα την Κυπριακή Δημοκρατία και παρουσιαζόμενο εκεί ω εκπρόσωπο μια χώρα που Αντιμετωπίζει ένα διεθνέ πρόβλημα εισβολή συνεχιζόμενη κατοχή και εθνοκάθαρση, δεν βρήκε έναν λόγο να πει για την κατοχή, για την Τουρκία, για του έπικου και τα στρατεύματα. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια τέτοια διεθνή πρακτική δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε καλά αποτελέσματα. Η συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για την αξιοποίηση των υδρογανανθράκων τη περιοχή πόσο βοηθάει την Κύπρο και πόσο θα μπορούσε σε σχέση και με την Ελλάδα να δημιουργηθεί μια, ένα τετράγωνο και όχι τρίγωνο, μια και μετέχει και η Κύπρος ικανό να βοηθήσει αυτή τη στιγμή ε, την Κύπρο και γεωστρατηγικά, αλλά και από πλευρά εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτέ οι συνεργασίε, κατά την άποψή μα, στρέφονται προ την ορθή κατεύθυνση. Και εδώ, παρά την έντονη κριτική που ασκούμε και στο σημερινό πρόεδρο και στον προηγούμενο, εδώ πρέπει να παραδεχθούμε ότι κινήθηκαν προ την ορθή κατεύθυνση. Όμω, θα πρέπει αυτή την ορθή κατεύθυνση να την διασφαλίσουν μέχρι τέλου, γιατί μια κακή λύση στο Κυπριακό που θα φέρει στο προσκήνιο ω ενδιαφερόμενο μέρο στην Τουρκία και κυρίω ω μια χώρα που θα ελέγχει τι εξελίξει, μπορεί να καταστρέψει το γεωστρατηγικό βάθο αυτών των συνεργασιών. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η συνεργασία Ελλάδα και Κύπρου είναι πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση των δύο κρατών. Και ω προ τη συνεργασία με το Ισραήλ, και ω προ τη συνεργασία με την Αίγυπτο. Αλλά την ίδια στιγμή εμεί προτείνουμε ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να επεκταθεί και με τον Λίβανο, παρόλα τα προβλήματα που ο Λίβανο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, αλλά και με την Ιταλία, και να διαμορφώσουμε ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών στον χώρο τη Ανατολική Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή, τέτοιο ώστε αφενό με να ενισχύουμε τη σταθερότητα να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ικανότητα αξιοποίηση του φυσικού αερίου και να αποκλείουμε τι επιδρομικέ ενέργειε τη Τουρκία, η οποία έχει αποδειχθεί στην περιοχή όχι ω ένα κακό γείτονα, αλλά ω ένα επικίνδυνο ταραξία. Τώρα, ε, εδώ μπροστά μα έχουμε δύο δρόμου από ό,τι φαίνεται. Ο ένα δρόμο λέει λύση επώδυνη και μια επανενοποίηση του νησιού που έχει πολλά ερωτηματικά και πολλά προβλήματα και το κυριότερο ερωτηματικό αν θα είναι βιώσιμη, δίκαιη ή δεν θα είναι, και ο άλλος που λέει μένουν τα πράγματα ως έχουν και έχουμε ή ένα μοντέλο Βοσνίας ή ένα μοντέλο Ταϊβάν. Ε, πού μπορούμε να σταθούμε τελικά και πού μπορούμε Βαδούν να σταθούμε. Λέμε. Εμείς εκτιμούμε ότι ένας είναι ο δρόμος. <laughs> Για ο μας, δρόμος που θα ακολουθήσουμε θα πρέπει να είναι εκείνος ο δρόμος που να διασφαλίζει ορισμένες βασικές παραμέτρους όπω είναι η πλήρη κατοχύρωση των πολιτικών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από θρησκευτική ή φιλετική προέλευση, να διασφαλίζει ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα κατοχυρωθεί και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια χωρί παρεκκλήσει και ακροτηριασμού, και τέλο, ότι η λύση θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια όχι μόνο στη σημερινή γενιά, αλλά και στις μελλοντικέ γενιές. Όμως, πέραν και πάνω απ' όλα, με τα όσα βιώνουμε σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την εθνική και την φυσική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού ως κόριο φθαλμού. Γιατί μια κακή λύση που θα επιτρέπει την επικυριαρχία της Τουρκίας στην Κύπρο μπορεί να δημιουργεί προβλήματα καταπίεσης των τουρκοκυπρίων αλλά δεν θα τους οδηγήσει σε εξαφάνιση και σε εξόντωση. Τους Ελληνοκύπριους όμως θα μας οδηγήσει σε εξαφάνιση και σε εξόντωση. Και βλέπουμε σήμερα πώς ο Ισλαμικός φανταμενταλισμός συμπεριφέρεται στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, με τις σφαγές, τους ακροτηριασμούς, τις εξοντώσεις και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Δεν είμαστε πολύ μακριά και αυτός ο κίνδυνος δεν είναι μακριά σε ενδεχόμενο μιας κακής λύσης και από την Κύπρο. Και αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και στην Κύπρο, αλλά οφείλω να πω πολύ περισσότερο, οι πολιτικές ηγεσίε, αλλά και ο ελληνικός λαός, είναι ότι η Κύπρος πια δεν αποτελεί το προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού. Δυστυχώ τα προκεχωρημένα φυλάκια τα χάσαμε. Ήταν η Μικρασία, ήταν η Κωνσταντινούπολη, ήταν η Ήμβρος και η Τένεδος. Η Κύπρο σήμερα είναι το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού. Και τη μάχη απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό θα πρέπει να την δώσουμε και να την κερδίσουμε στην Κύπρο. Και αν υπήρξαν οι συνωμοσίε είτε τη Χούντα είτε των κυβερνήσεων των Αποστατών που έφεραν την Τουρκία ένα βήμα μακριά από την υλοποίηση των στόχων τη, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να τι ανατρέψουμε. Και θα πρέπει ακριβώ τη μάχη να τη δώσουμε με επιτυχία στην Κύπρο. Αυτό είναι το καθήκον μα. Και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι κάτι ξένο για τον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Γιατί η απώλεια τη Κύπρου αύριο. Θα σημάνει την απώλεια του Αιγαίου, θα σημάνει την απώλεια της Στράγγης, θα σημάνει πια τη δραματική συρρήκνωση της εθνικής επικράτειας. Και αυτό είναι ανεπίτρεψο. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Και ένα υστερόγραφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η εξελίξη γύρω από την οικονομία σε σχέση και με την υπόθεση δική σας ε, της οικονομικής κρίσης, αν πάνε καλά αυτή την εποχή και αν θεωρείτε ότι αυτή η σταθεροποίηση στην Κύπρο είναι θετική σε ό,τι αφορά και τα εθνικά θέματα που αφορούν βεβαίω το θέμα τη ευρύτερη επιβίωση στην Ισό. Η οικονομική κρίση στην Κύπρο δεν ήταν τυχαία. Ήταν προγραμματισμένη, ήταν σκόπιμη και ήταν έξωθεν επιβαλλόμενη. Λυπούμαστε όμω για το γεγονό ότι η θελημένα ή άθελα συνέργησαν πολιτικοί παράγοντε, κυβερνώντε νυν και πρώην στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βελτίωση στου δείχτε. Αυτή η βελτίωση όμω δεν έχει μεταφραστεί ακόμα ουσιαστικά και ω βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του λαού, ω μείωση τη ανεργία, ω αύξηση των επενδύσεων, ω ενδεχομένω μείωση των φορολογιών. Και αυτή η βελτίωση κυρίω δεν προέκυψε ω αποτέλεσμα εμφάνταστων πολιτικών των κυβερνώντων. Προέκυψε ω μια αδύρυτη ανάγκη όπου ο κυπριακό ελληνισμό συνεργάστηκε υπομονετικά. Προσφέροντα τα πάντα μέσα από τεράστιε φορολογίε που έχουν επιβληθεί, μέσα από μη διεκδικήσει, που σε πολλέ περιπτώσει αποτέλεσαν ακόμα και βαρύδια για του ίδιου, αλλά και εξαφάνιση πλεονεκτημάτων που είχε mm. παλιότερα και μισθοδοσία και εργασιακών σχέσεων και όχι μόνο, για να μπορέσει να υπάρξει μια προπτική. Εύχομαι και ελπίζω ότι αυτό οι κυβερνώντε θα το συνειδητοποιήσουν, θα αξιοποιήσουν αυτή την αδιαμαρτύρητη συνδρομή και συνεισφορά του κυπριακού λαού και θα διαχειριστούν από εδώ και πέρα με μεγαλύτερη σοφροσύνη τα οικονομικά αλλά και τα εθνικά θέματα τη πατρίδα μα. Κύριε Σιζόπουλε, σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μα. Ευχαριστούμε και εσά που μα παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σα.